ξεκινάει η ιστορία η δική σου? Δεν με ρωτάς τι είπαμε τώρα. Έχεις δεχτεί επίθεση από φίλαθλο του Ολυμπιακού λόγω του ότι έχεις γράψει κομμάτι για τον Παναθηναϊκό? Πάμε. Τι είναι αυτό που τρελαίνει τον Ινομπά, τον βγάλει εκτός εαυτού δηλαδή? Θα σου πω αλήθεια. Γιατί για αυτό το λόγο πράγμα που έχεις κάνει για να σώσεις σχέση σου. Έχεις δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση ή έστω έντονη εκδήλωση αγάπης στην συναυλία σου? Ποιο είναι το κομμάτι που έβγαλε τα παραπάνω χρήματα? Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είσαι με τη Ζώζεφιν. Που λέτε φιλαράκια μου, ανεβάζει μια μέρα ένα story ο Νίνο και λέει: θέλω να πω την ιστορία της ζωής μου, στείλτε μου μερικά podcast. Και καταλαβαίνετε τι έκανα εγώ. Με το που το διάβασα αυτό. Του στέλνω μήνυμα, του λέω: Νίνο, καλησπέρα. Θα ήταν μεγάλη τιμή αν ερχόσουν στη δική μου εκπομπή. Και παιδιά, απάντησε θετικά, πάρα πολύ γρήγορα κιόλας. Να πω ότι δεν το περίμενα. Δεν τον είχα για περίεργο, τον είχα όμως για λίγο πιο απόμακρο. Όχι απόμακρος δεν είναι, είναι τόσο άνετος, τόσο γαμάτος, τόσο λες και τον ξέρω χρόνια από τη στιγμή που μιλήσαμε. Αυτή την αίσθηση σου δίνει, που ειλικρινά συνανεθήκαμε μέσα σε 5 μέρες και μιλάμε για έναν καλλιτέχνη, ο οποίος είναι από το 2002. Έναν καλλιτέχνη με τεράστιες επιτυχίες. Έναν καλλιτέχνη που άλλοι και άλλοι έχουν υφάκι και δεν έχει ο συγκεκριμένος. Μου είπα μάλιστα ότι με παρακολουθεί στο YouTube. Εκεί τρελάθηκα, να είμαι ειλικρινής, και ότι με πολύ μεγάλη χαρά θα βρισκόταν στην εκπομπή μου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκομαι καθοδόν να πάω να πάρω τον Νίνο. Το λέω για να το πιστέψω και εγώ ίδιος, διότι εγώ άκουγα Νίνο μικρός και ακόμα ακούω τα τραγούδια του. Έχω ερωτευτεί με τραγούδια του Νίνο, έχω αφιερώσει τραγούδια του Νίνο. Μου έχουν στείλει τραγούδια του Νίνο να μου αφιερώσουν και μου φαίνεται λίγο περίεργο το να έρχεται ένας καλλιτέχνης αυτού του Βεληνικούς μέσα στο αυτοκίνητό μου έτσι χαλαρά για να κάνουμε μια γιόλο συζήτηση. Τι θέλω τώρα από εσένα? Like, subscribe στο κανάλι μου. Ένα σχόλιο από κάτω. Θέλω να βάλεις το αγαπημένο σου φαγητό, να παραγγείλεις τις σουβλακάρες σου, τις πίτσες σου, τα γεμιστά σου, να βάλεις και τη φέτα μαζί, μακαρόνι, ό,τι έχεις, και να κάτσεις στην τηλεόραση και να το απολαύσεις. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είναι η ώρα που χαλαρώνεις και ειλικρινά σε ευχαριστώ που επιλέγεις να δεις ένα επεισόδιο μαζί μου. Και αν σου άρεσε το επεισόδιο, κάντο και ένα story, στείλ το και σε κανένα φίλο σου. Αυτά. Αυτή τη στιγμή συνεννοούμε στο μέσο Instagram με τον Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος είναι πολύ πολύ φίλος με τον Νίνο, από ό,τι μου έχουν δουλέψει και μαζί. Ο ένας φωνάζει τον άλλον ξάδελφο και το καθεξής. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ θα τον πάρω από Βούλα και θα γυρνοβολάω στη Γλυφάδα, στα στενά και τα λοιπά. Θέλεις να το κάνουμε να βρεθείς ξαφνικά μπροστά, να σου πω δηλαδή βγέσει με στο τάδε φανάρι, βγες να περάσεις το δρόμο, ή θέλεις απλά εκεί που είμαστε κάπου σταματημένοι να έρθεις και να το χτυπήσεις στο τζάμι? Νομίζω καλύτερα το δεύτερο. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω πάρα πολύ. Εγώ να δεις. Σου έφερα και ένα δώρο που βρήκα τώρα στο αυτοκίνητο. Ναι. Τι πιστεύεις ότι είναι? Λοιπόν, υπτιαλοδοχείο. τι πιστεύω ότι είναι, κολόνια? Όχι. Στο τέλος του επεισοδίου θα δεις τι είναι. Ωραία. Μπαίνει και στη ζώνη. Πιστόλι πτυσσόμενο? Όχι. Εξήγησα βασικά στον κόσμο που μας παρακολουθεί πώς έγινε αυτή η συνάντηση τώρα. Και λέω, το παρελθόν είχα προσπαθήσει να σε προσεγγίσω χωρίς αυτό να φτάνει ποτέ στα αυτιά σου. Είχα πάρει τηλέφωνο και στην εταιρεία που ανήκεις. Και όταν... Ανήκα. Ναι, τώρα σε ποια είσαι? Στη Heaven. Τώρα είσαι στη Heaven. 2024 που μιλάμε. Ναι. Πρέπει να ήσουν τότε στην Panic. Πού να ήσουν? Το 21, ας πούμε. Πότε ξεκίνησες εσύ? Για πότε μιλάς? Το 21 εγώ προσπάθησα να σε προσεγγίσω. Τότε λοιπόν προσπάθησα. Για πες για σήμερα κάτι. Και μέσω εταιρείας δεν βρήκα ποτέ. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου ανεβάζεις αυτό το story. Ναι. Και λέω, δεν έχω κάτι να χάσω, ή τώρα ή ποτέ. Αυτό με τα podcast, ε. Ναι. Και λέω, η ευκαιρία μου. Αλλά λέω τώρα, μέσα σε όλα αυτά τα μηνύματα, πού θα το δει? Γιατί δεν είχαμε ξαναμιλήσει. Κοίτα, αυτό με τα podcast, όταν είχα μέσα στην πανδημία, ήθελα να κάνω podcast. Έκανα... Έχω γράψει 6 εκπομπές. Okay. Όταν έλεγα ότι θέλω να κάνω podcast εκεί, μέσα στην πανδημία, δεν ξέραν καν τι σημαίνει podcast. Ναι. Και σου στέλνω το μήνυμα. Αυτό. Αυτό παραμένει ένα άλλο το μυστήριο. Ένα άλλο. Κομποσκηνή. Όχι, όχι, όχι. Γεια σου. Αναπτήρας. Όχι. Και φτάνουμε στο σήμερα που σου στέλνω και είδα έναν Νίνο πολύ άμεσο. Εγώ εξηγούσα ότι... Πάντα άμεσος. Ναι. Απλά εγώ τώρα δεν το γνώριζα. Εγώ σε έχω στο μυαλό μου ως ένα καλλιτέχνη με τεράστια καριέρα που σε βλέπω από μικρός, παρόλο που είμαστε συνομήλικοι. Ναι. Και μου φάνηκε περίεργο να σε βλέπω στο Fame Story. Ναι. Αύριο έχω γεννήθηκα και είμαι 43. Εσύ όμως γράφεις και τραγούδια σου. Γράφω, ναι. Και γράφεις και σε άλλους επιτυχίες, τις οποίες δεν τις ξέρουμε. Ότι ναι, το έχεις γράψει εσύ. Ναι, ίσως, ναι.
δεν είναι λίγο. Ο κόσμος που να ξέρει ποιος το γράφει. Ναι, δεν σου φαίνεται λίγο. Όχι άσχημο, αλλά γίνεται ένα τραγούδι, μια επιτυχία. Εσύ νιώθεις ωραία. Δεν θα ήθελες ο κόσμος να ξέρει ότι το έχει γράψει, ή δεν σε ενδιαφέρει και είσαι τόσο ρομαντικός που θες απλά να γίνει. Αυτό δεν γίνεται. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα να πούνε να το γράψει εκείνο. Ναι, ναι. Με ενδιαφέρει να γίνει η δουλειά. Okay. Έρχεται κάποιο μου ζητάει ένα τραγούδι, του λέω πάρε το αρχεία μου. Ναι. Άκου όση ώρα θες και στείλε στο mail σου όποιο θες. Μήπως εδώ είναι στικάκι με καινούργια τραγούδια. Όχι, όχι, όχι. Πιστεύω ότι δεν θα το βρεις. Έτσι όπως πας, ναι, δηλαδή. Έχεις την που λένε κρύο ζέστη, κρύο ζέστη. Ναι, ναι, είμαι είσαι πολύ κρύο. Πολύ κρύο, ναι. Μάλιστα. Μιλάμε για παγωνιά. Και βλέπω λοιπόν το story σου και λέω σκέψου να μπορούσα να τον φιλοξενήσω εγώ στο κανάλι. Γιατί είναι και από τα βίντεο τα οποία πραγματικά δεν θα κάτσω να μετρήσω προβολές. Είναι για μένα ένα πολύ γερό βιογραφικό να έχεις περάσει από το κανάλι μου εσύ. Εντάξει, μου. Γιατί δεν εμφανίζεσαι και πολύ σε άλλους YouTubers. Και εγώ δεν έχω εμφανιστεί ποτέ. Και μου είπες ότι με παρακολουθείς και με τίμηση ιδιαίτερα. Σε παρακολουθώ. Ποιος δεν σε παρακολουθεί, είναι η ερώτηση. Εντάξει, αρκετοί. Αλλά. Εντάξει, με παρακολουθείς εσύ και μου φτάνει. Όπως λες εσύ εκεί, λοιπόν, βάλτε να φάτε. Έτσι. Μπράβο, ναι. Στο τραπέζι. Πολύ ενημερωμένο. Τα είπα πριν 10 λεπτά. Τα είπες. Ναι, 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 ναι. Βάλτε να φάτε στο τραπέζι, αυτά. Ανοίξτε εκεί ό,τι θέλετε. Μπράβο. Και δείτε το επεισόδιο. Ένα επεισόδιο που έχεις δει και σου θυμάσαι τώρα δηλαδή. Ξέρεις κάτι, τα βλέπω όλα. Αν τα έχεις δει όλα. Τα έχω δει όλα, ναι. Πεθαίνω. Τα βλέπω όλα για όλους. Ποιος να μου το έλεγε εμένα τώρα, βλέπω σαλαμίνα, όλα για όλους. Όταν ήρθες εδώ ότι το 24 θα μου πεις ότι έβλεπες εκπομπή μου. Εσύ δηλαδή τώρα κάθεσαι στο σπίτι. Ναι. Έχεις, φαντάζομαι, φτιάξει ένα χώρο που νιώθεις οικία, αγουστάρεις. Κάθεσαι στο σπίτι και μπορεί να σου έρθει μια έμπνευση. Δεν έχει σημασία ο χώρος, δεν έχει σημασία ο χώρος. Όπου κι αν είσαι. Οπουδήποτε. Okay. Έρχεται οπουδήποτε. Μπορεί να τρως για φαγητό με την παρέα σου, μπορεί να είσαι με τα παιδιά σου, μπορεί να είσαι με την οικογένειά σου και απλά να σου μπορεί έρθει μια έμπνευση. Τώρα που μιλάμε να έχει, ναι, μια έμπνευση, δεν ξέρει κανείς τι είναι αυτό. Mm-hmm. Ποιο τραγούδι έχεις δημιουργήσει έτσι. Κάποιο που να θυμάσαι πολύ, να μου πεις ότι ήμουν εκεί, σκέφτηκα αυτό, πήρα ένα ερέθισμα από κάπου και έφτιαξα το Θεός, ας πούμε. Το Θεός έχει γράψει ο Φίβος. Okay. Έτσι. Ένα άλλο δικό σου mega hit. Έχεις πολλά. Θυμάμαι τη στιγμή που έγραφα το μεγάλο έρωτο του Φέρι. Ήμουν με ένα φίλο μου και τον Τάκη. Και ήταν πολύ στεναχωρημένος και χωρίσει. Και μου λέει, σπίτι καθόμασταν. Φίλε μου, λέει, πολύ μεγάλος έρωτος αυτό που ζήσαμε. Ναι. Κάνω έτσι. Κουράστηκε, μου λέει, γι' αυτό χωρίσαμε. Λέω, περίμενε να τα κάνει, περίμενε ένα λεπτό. Πιάνω και χαρτοπετσέτα εκεί που είχα μπροστά. Δεν ξεπερνιέται τελικά, μου λέει, σε μια νύχτα. Άρα, λέω, Τάκη, περίμενε. Γιατί περίμενε ένα λεπτό. Την αγαπάω, μου λέει, την αγαπάω. Είναι τρελό, μου λέει, πού να πάω. Τάκη, λέω. Όπα. Έχεις γράψει κουπλέ. Περίμενε. Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Του λέω, κουράστηκες κι εσύ κι εγώ. Γι' αυτό χωρίσαμε. Πώς ευχαριστήσετε. Μας αγαπάω. Είναι τρελό να θέλω εγώ. Αλλού να πάω. Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες κι εσύ κι εγώ. Γι' αυτό χωρίσαμε. Τι μου λέει, γράφεις τώρα το τραγούδι. Τι κάνω. Αυτό θυμάμαι, ρε παιδί μου, μια. Ναι, ναι. Όλα τα θυμάμαι. Φαντάζομαι. Να σου λέω τώρα κάθε τραγούδι πώς και τι. Τι εννοείς όταν λες θέλω να πω την ιστορία της ζωής μου, τι να περιμένει ένας. Α, αυτό που ανέβασα. Ναι, αυτό που έγραψες εκεί. Θα σου πω αλήθεια. Μόνο αλήθεια λέω. Και η αλήθεια είναι μία. Έβλεπα συνεντεύξεις, ρε παιδί μου. Έβλεπα το τι λένε. Οι συζητήσεις είναι. Κενές. Ειδικά τηλεοπτικά είναι. Ναι, πολύ κουτί. Ένα πολύ και ένα, ναι, ναι. Τέλος. Και λέω κάπου να μιλήσεις σωστά υπάρχει. Ξέρεις, ναι. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι λάθος. Κατάλαβα τι εννοείς. Απλά υπάρχει ένα. Αυτό που το πες, ένα κουτί. Αυτό. Μου στείλαν όλα τα podcast. Και τι σε έκανε να έρθεις, ας πούμε, π.χ. σε μένα. Ήταν το πρώτο που είδα. Αλήθεια. Ναι. Γι' αυτό, παιδιά, να τολμάτε. Δεν χάνετε κάτι, εγώ δεν έχασα κάτι. Αν δεν του στέλνα, η απάντηση θα ήταν όχι. Μου έχουν στείλει από business podcast κάτι. Ναι, ναι. Θα πάω σε όλα. Αλήθεια. Άρα, εγώ που σε φέρνω πρώτα στο κανάλι, είναι ό,τι καλύτερο. Πώς ξεκινάει η ιστορία η δική σου. Θες να την ξεκινήσεις από το Survivor, πήγα να πω, είδες συνήθεια. Από το First Take. Ναι, από το Power of Love, λοιπόν, έχεις πει, ναι, βρεις τον έρωτα της ζωής σου. Άρα ξεκινάς. Είμαι στη μουσική και τραγουδάω πάνω στη σκηνή από το γυμνάσιο.
Okay. Μετά από το Λύκειο ξεκίνησα να δουλεύω στα μπουζούκια. Μπουζούκια. Hardcore. 7 παλιά, στα 7 έτσι. Το βράδυ έλεγα δύο τραγούδια εκεί στη Ρόδο και το πρωί πήγαινα στο σχολείο. Σερί. Οι συμμαθητές σου πώς το έπαιρναν αυτό, πώς το σχολείο? Στην αρχή, όταν πήγαινα στο σχολείο με το κοστούμι, ήταν κάπως περίεργο. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν. Μετά είπα να πάω να κάνω οντισιόν στην Αθήνα. Πάω, κάνω οντισιόν σε όλα τα μαγαζιά. Δεν με παίρνει κανείς. Τα έκανα σκατά πολλές φορές βασικά. Πρέπει να γνωρίζει το παιδί που πηγαίνει στην οντισιόν, πρέπει να γνωρίζει τι θέλει ακριβώς. Ναι. Άρα πας στην οντισιόν του Fame. Πάω στην οντισιόν του Fame την πρώτη. Είδα εκεί πέρα ένα θέατρο γεμάτο, ξέρω από 500 άτομα μέσα. Λέω καλά, εντάξει. Εδώ στα 30 άτομα δεν με πέραν, θα με πάρουν στα 500 άτομα και ρωτάω και της παραγωγής μία, λέω αυτός άτομα, λέω πώς, δεν γίνεται. Λέει, είναι καμιά δεκαριά θέατρα γεμάτα αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή χιλιάδες άτομα. Και λέω εντάξει άστο, με πήραν τηλέφωνο, μου λένε αύριο έχουμε μία audition, θέλετε να έρθετε πάλι. Τέλος πάντων πήγα εκεί. Εκεί λέω δεν ξέρω να πάω. Και έφυγα, πήγα σινεμά εκείνο το βράδυ με ένα φίλο. Με παίρνουν πάλι τηλέφωνο, μου λένε αύριο το πρωί είναι η τελευταία οντισιόν, κλείνει. Πήγα τέλος πάντων, λέω δεν. Να το μάθω. Όχι, τα ήξερα. Ναι. Πάω, λέω να κάνω την οντισιόν, δεν πειράζει. Μία ακόμα θα κάνω. Και λες άλλη μία οντισιόν, μία τελευταία οντισιόν. Άλλη μία οντισιόν, ναι, πάω εκεί. Λέω τα τραγούδια μου. Το ποιο θα συγκριθεί μαζί σου, είπα. Το φυσάει πολύ, το hello. Και ήμουν ο τελευταίος που πήρανε. Δηλαδή είχαν πάρει τους πρώτους 15 και λέει άλλος ένα ή 14. Ναι. Και ήσουν ο τελευταίος επιλαχών. Και μπήκα εκεί, ναι. Τη στιγμή έγινα πολύ γνωστός, ας πούμε, πάρα πολύ γνωστός, χωρίς τραγούδια. Είχε ο πρώτος δίσκος τέλος πάντων, εκεί έγινε η απονομή στο Σύνταγμα. Αυτό που ανέβασα τώρα σε ιστορία. Ναι, ναι. Ασύλληπτα σκηνικά. Δεν γίνονται τώρα αυτά με καλλιτέχνες. Γίνονται. Ποιον άλλον θα ήθελες να δεις εδώ, θα έχεις περιέργεια να τον δεις σε... από τους... Να μιλάς μαζί του εδώ. Ναι. Θα πω κάτι που δεν γίνεται. Αλλά ξέρεις, το λες και ξαφνικά γίνεται. Για πες. Λέω εγώ τώρα. Σκέψου να είσαι μια βόλτα με το Σφαγιανάκι. Πήγα να το πω ότι θα πεις μόνο. Πήγα να το πω, αλλά λέω άστο να το καταπιώ καλύτερα. Αλλά δεν γίνεται αυτό, έτσι πιστεύω. Μύθος. Δηλαδή, αν το κάνεις αυτό το πράγμα, εντάξει, τι να πω. Τον Νίνο πώς προέκυψε? Τον Νίνο είναι η πρώτη μου... στην πρώτη μου τούρτα έλεγε Νίνο. Ενός. Okay. Ενός έτους, ναι. Πέρα χρόνια πολλά Νίνο. Τέλος. Μου είχαν φορέσει και ένα μπλουζάκι Νίνο. Και αυτό υπάρχει. Ποιος το έβγαλε αυτό το nickname? Οι γονείς μου. Γονείς. Έκατσαν τότε, στην εποχή που άνθησες εσύ, συγκυρίες, δηλαδή τι εννοώ, σωστό timing, παιχνίδι. Τα reality τότε ήταν στα high τους. Εσύ στην ιδανική ηλικία. Τα reality δεν ήταν στα high τους, ήταν το πρώτο. Από τα πρώτα. Και ήταν τα reality, ήταν talent show. Το talent show, μπράβο. Έπαιξε ρόλο, πιστεύεις, ήταν το πρώτο talent show. Εσύ στα 21, ψηλός, ωραίος, εμφανίσιμος, γοητευτικός. Δηλαδή θεωρείς ότι ήταν πολλά πράγματα τα εκτός από ταυτόχρονα. Και πολλά πράγματα μαζί που πέσανε ταυτόχρονα. Σαν να ευθυγραμμίστηκαν ότι... οι πλανήτες, ρε παιδί μου. Ναι, συμφωνώ. Ποιους παραδέχεσαι εσύ σαν Νίνο? Παραδέχομαι αυτούς που σηκώνονται από βουτιά στην μαύρη τρύπα. Αυτούς τους παραδέχομαι. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι και τύχη, μπορεί να είναι και ο γνωστός του γνωστού, ξέρω εγώ. Παραδέχομαι αυτόν που έπεσε, διαλύθηκε, μπήκε μέσα στη μαύρη τρύπα, αδύνατο να βγει, αλλά βγήκε και φώτισε πάλι. Έχει δώσει τη φωνή σου σε παιδικά. Πώς με ρωτάς αυτό το πράγμα τώρα? Είναι κάτι μέρες τώρα που γράφω κάτι παιδικά. Αλήθεια? Πώς, όχι, θα ήθελα όμως. Γιατί τόση ώρα που σε ακούω είναι... Ναι. Εντάξει, έχεις πολύ ωραία φωνή, τραγουδάς, το ξέρουμε αυτό. Η χρειά σου είναι πολύ ιδιαίτερη. Χωρίς να είναι πολύ βαθιά, βγάζει μια... κάτι νότες πολύ περίεργες στο αυτί μου. Και θα μπορούσες να σαν ηρεμήσεις ρόλος, παιδί. Δεν ξέρω, θα σε άκουγα πολύ σε παιδικό. Πολύ και τώρα καλό, λες, γράφω παιδικό. Θα τους μείνει να ξέρεις φωνή, σίγουρα. Μέσα είμαι. Γιατί και εγώ ακούγοντας του μικρού παραμύθια, καταλαβαίνω ποιος το έχει, ποιος δεν το έχει. Γιατί και εγώ εκείνη την ώρα γίνομαι παιδί για να τον κοιμήσω και διαβάζω λίγο τη φωνή του άλλου. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Σήμερα σε είδα σε εκεί τις τσιμπούρες που λες και αυτά, που είναι για ψάρεμα. Έτσι. Σήμερα ήταν αυτό. Χτες. Και αυτό το έχω στο αυτοκίνητό μου συνέχεια. Α. Okay. Και λέω εντάξει τώρα αφού ήταν για ψάρεμα, ναι. Μπορεί Πηξίδα. Και να το χρειαστεί. Εγώ έχω και άλλα τέτοια, ναι. Να το αποκαλύψω τι είναι. Ναι. Τώρα εδώ που φτάσαμε. Είναι μαχαίρι πυρούνι κουτάλι.
δεν θα το βρίσκα ποτέ. Το οποίο είναι πολύ χρήσιμο να ξέρεις, ναι, αν είσαι σε... Πραγματικά. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς. Ναι, μπορεί να είναι και λίγο βρώμικα, δεν έχουν φαγητά, αλλά δεν με πειράζει. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Χίλια ευχαριστώ. Παιδιά, δυστυχώς η μία κάμερα μας άφησε. Και να πω την αλήθεια, όση ώρα ήταν κλειστή η κάμερα, ήταν τελείως άλλου είδους συζήτηση. Οπότε, μήπως ήταν και για καλό αυτό. Πες μου το σκηνικό που μου λέγες πριν για τον νέο κόσμο που έμενε. Έμενα στον νέο κόσμο, ναι, και δεν μπορούσα να βγω. Μου πες σκηνικό, παιδιά, που δεν μπορούσες legit να βγεις από τον μπαλκόνι και το πιστεύω στο 100%. Διότι υπάρχει αρχεία. Ναι. Δεν λέω κάτι που δεν υπάρχει. Σκεφτείτε ότι ήταν μια εποχή που δεν υπήρχε TikTok. Δεν υπήρχε είμαι με δεδομένα και ανεβάζω βίντεο και κάνω live. Ήτανε, αν θες να δεις τον Νίνο, μένει εκεί. Το οποίο κυκλοφορούσε επιτόπου με το που μετακόμιζες κάπου, ε. Ναι. Έπεφτε σύρμα, δηλαδή. Κατέβαινες από το σπίτι σου να πας στο φούρνο, στο σούπερ μάρκετ. Κατέβαινα, ναι. Πώς ήταν αυτό όμως? Κατέβηκα για 2-3 μέρες, μετά μετακόμισα. Εκεί που μετακόμισα έγινε πάλι το ίδιο. Μετά μετακόμισα έγινε πάλι το ίδιο. Η λύση σε αυτό ποια είναι? Η λύση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει λύση. Τι κάνεις, μετακομίζεις σε μια πάρα πολύ ακριβή περιοχή, πας σε μια μονοκατοικία αυτό με φύλακα, θα σε βρουν και εκεί, να μου πεις. Η πιο τρελή φαν που είχες ποτέ? Στη σκηνή πάνω ακραία, όταν ήμουνα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, βλέπω μια κοπέλα η οποία προχωράει, τρέχει, σπρώχνει. Να μπει μπροστά. Τραγουδάω, βλέπω ότι σαν να τσακώνεται, σπρώχνει. Ναι, ναι, ναι. Πετάει πράγματα, πάει πάνω από την καρέκλα, αυτά. Ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και με δαγκώνει στο λαιμό με όλη τη δύναμη. Δαγκωνιά. Και το κόνσεπτ ποιο ήταν, απλά να σε δαγκώσει, ήθελε, ναι, κομμάτι, ξέρω, σου, ήθελε... Δεν μπορώ να καταλάβω. Μία γενική γνώμη, ναι, για την τάση της μουσικής που βιώνουμε σήμερα, για rap, για trap, για όλα αυτά τα ονόματα τα οποία αυτή τη στιγμή μεσουρανούν. Ακούς, ας πούμε, rap ή trap, θα βάλεις να ακούσεις light, θα ακούσεις sneak, mad clip. Δεν θα βάλω να ακούσω. Okay. Υπάρχουν ωραία, του rap δηλαδή τα άκουσα τα τελευταία, για τη φανέλα... Ναι, 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 ναι. Okay. Αλλά είναι και φίλος μου, φίλος μου, ενώ ναι, κατάλαβα. Έχουμε αυτή τη σχέση που mm-hmm, έχουμε mm-hmm. Έχεις δεχτεί επίθεση από φίλαθλο του Ολυμπιακού λόγω του ότι έχεις γράψει κομμάτι για τον Παναθηναϊκό? Όχι. Ούτε έξω να σου πούνε κάτι στραβό ότι... Όχι, το ανάποδο μου λένε. Από Ολυμπιακούς? Ρε φίλε, τι ωραίος τύπος είσαι αυτά. Ναι. Ο Νικηφόρος. Σου έχουμε κανονίσει συνάντηση φωτιά, να ξέρεις. Μιλάμε στα μηνύματα πόση ώρα. Είμαστε. Εσύ το ναι, κάνατε. Ναι, 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 ναι. Α, το κάνατε, εντάξει. Κάνω το story και μου λέει πόσο θα ήθελα να ήμουν εκεί. Λέω, ζηλεύω βασικά αυτό. Ναι. Αμά. Και λέω από μέσα μου. Λέω, θα ρωτήσω σε τι φάση βρίσκονται. Μην τον κουβαλήσω τώρα και είναι, ξέρεις, κανένα περίεργο. Και του λέω, γνωρίζεστε. Ναι, εντάξει. Μου λέει, ναι, μου λέει, γνωριζόμαστε. Μπυρι-μπύρι, ξάδερφε. Μου είπε ότι ήταν από μικρός. Ωραία έκπληξη. Έχεις κανονίσει καμία άλλη? Όχι. Ξέρεις για το λέω, ξάδερφε. Και σταματάμε και είναι ο Σφαγιανέκης, λέει εκεί. Και σταματάμε. Και το έχεις φτιάξει. Ναι, και πιο κάτω είναι η Ζώζεφιν. Γιατί είναι μέσα ερωτήσεις που όπως καταλαβαίνεις δεν γίνεται. Πιο κοντά να πω, πιο εκεί. Α, ναι, ναι, που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Για πες μου για Νικηφόρο. Νικηφόρο, πώς έχει γίνει, εντάξει, γνωριμία. Με τον Νικηφόρο γνωριμία είναι από παλιά. Έχω πρώτη κάνει... φορά που τον είδα ήταν όταν ερχόταν σε ένα μαγαζί που τραγουδούσα και. Να το πω ότι τον ανέβασα πάνω. Ήταν από τους καλλιτέχνες που μας σήκωσε on stage. Αλήθεια. Υπάρχει ένας κομπλεξισμός. Αλλά εγώ τότε μόλις είχα βγει ή ήμουν ακόμα στο X Factor. Έχουμε καμιά πενταριά κοινά στοιχεία στη ζωή μας. Ξάδερφο, τον λέω για να λήξουμε αυτό. Επειδή πώς είπες είμαι σήμερα, είμαι πολύ χαρούμενος που θα συναντήσω τον Νίνο, γιατί τον άκουσες. Λοιπόν, κάθε φορά που συναντιόμασταν, από όταν ήταν να δουλέψουμε και μετά, ένιωθα τη χαρά που ένιωθα όταν συναντούσα μικρό στο ξαδερφό μου, όταν έρχομαι από την Πρέβεζα στην Αθήνα να το συναντήσω. Οκ. Okay. Και του έλεγα, αρέσει τη λέω, η χαρά που νιώθω μου θυμίζει αυτό το συνέστημα. Ναι, ναι. Και έτσι, ξαδερφιά. Ερώτηση φωτιά. Ναι. Sneaky light, αν σου ζητούσαν ένας από τους δύο fit, ποιον διαλέγεις? Πρέπει έναν. Το light τον έχω γνωρίσει και το sneak τον έχω γνωρίσει. Mm-hmm. Απλά με το light έχουμε κάτσει παραπάνω, ας πούμε. Οπότε έχουμε νιώθεις πιο κοντά. Και μαζί. Okay. Να τον νιώθω πιο κοντά το light. Mad clip είχες γνωρίσει? Όχι. Έχω ακούσει ότι ήταν όμως πολύ ωραίος. Μεγάλη τυπάρα. Ναι. Σοβαρή τυπάρα. Μία φορά είχαμε κάτσει στο μπαλκόνι του στο Φάληρο, έτσι που ήρθαμε λίγο πιο κοντά και ήταν μοναδική εμπειρία. Απίθανος. Πάμε. Τι είναι αυτό που τρελαίνει τον Νίνο Μπάτο να βγάλει εκτός εαυτού, δηλαδή? Πού να ξέρει τίποτα. Δεν μου έχει, δεν έχω τέτοια εμπειρία. Όταν το βλέπω και. Βασικά, εγώ τον καλμάρω γενικά. Όταν βλέπω ότι δυσκολεύεται. Mm. Από ένα παράδειγμα. Είμαστε στον stage και δεν ακούει καλά. Mm. Μου λέει, ξαδερφέ, δεν ακούω. Μου λέει, τι γίνεται. Του λέω, αλλά φαντασία. Mm. Φαντάσου ότι ακούς μαγικά. Και στο μικρόφωνο τώρα και λέει, φαντασία. Ναι. Και προχωράμε. Κατεβαίνει εδώ ο Νικηφόρος, κατάλαβα. Ναι, για να ολοκληρώσουμε, αλλά Νικηφόρο πριν βγει ο Νικηφόρος,
ποιο είναι το πιο ακριβό αντικείμενο που έχεις αγοράσει ποτέ. Ναι. Αυτό, ποιο είναι το πιο ακριβό αντικείμενο που έχεις αγοράσει ποτέ, που έχεις κάνει τη μεγαλύτερη σπατάλη, ας το πούμε. Ένα ρολόι των 15.000 ευρώ. Παραμένει ένα ακριβό ρολόι. Αυτό το ρολόι είναι του πατέρα μου. Mm-hmm. Το θυμάμαι σαν εικόνα που το είχε πάντα στο χέρι του. Mm-hmm. Είναι του 80. Πώς φαίνεται. Δεν στους δείχτες που είναι καμένοι. Ναι. Το έχεις όμως έτσι, vintage. Ναι, το έχω για. Αυτό όμως είναι ακριβό για σένα. Μπράβο. Αγία σου. Με έπιασε την. Μπράβο. Τώρα τι ακριβώ. Κατάλαβα. Με κάλυψες. Στο 100%. Ναι, μωρέ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Έλα, ξαδέρφη, γεια. Κανόνισε να κάνουμε κανονικό. Ό,τι θέλετε. Πάμε ερωτήσεις. Ερωτήσεις, φωτιά. Γιατί το για αυτό το λόγο. Πράγμα που έχεις κάνει για να σώσεις σχέση σου. Άκου, αν φτάσεις στο σημείο να πρέπει να κάνεις κάτι ακραίο για να το σώσεις. Mm. Πρώτα απ' όλα δεν έχεις καταλάβει, τελείωσε. Ναι. Βαρύ αυτό που λες, αλλά το ακούω. Αλλά κάνεις μια ίστατη προσπάθεια, μήπως και. Τι το είναι. Οποίο μπορεί να το σώσεις εκεί. Ναι. Τι έκανες με τα πρώτα χρήματα που έβγαλες από τη μουσική. Ήμουνα πολύ μικρός, όπως είπα πριν, ήμουνα σε γυμνάσιο. Ποια ήταν η πρώτη άνεση που νιώθες με αυτά τα χρήματα που έλεγες παλιά, δεν μπορούσα να το κάνω, τώρα όμως θα το κάνω. Γιατί δεν ξέρω και τον background σου. Δεν είχα αποθυμένα αργά μου. Δεν είχες. Άρεσε να ήταν και πιο εύκολο. Τέτοιου είδους ότι ήθελα αυτό, θα πάω να κάνω αυτό. Ναι. Δεν είχα τέτοιου είδους σκέψη. Το ότι γινόντουσαν ακραία πράγματα στην πορεία δεν γινόντουσαν επειδή υπήρχε αποθυμένο κάτι. Ναι, κατάλαβα. Ποιο είναι το πιο περίεργο και ιδιαίτερο δώρο που σου έχει κάνει φαν σου, είτε στη σκηνή είτε να σου είναι μάλλον το αμαχαιροπύρνο που σου φέρα σήμερα. Ξεκάθαρα. Αλέξανδρε, τόσα πολλά. Ένα που να θυμάσαι. Δώρο. Ναι, να σου έχουν δώσει τι. Από εγώ θυμάμαι. Από σουτιέν μέχρι. Ναι, πολλά τέτοια. Ναι. Μες στην πορεία των ετών. Παίζανε τέτοια σκηνικά. Πολλά, πολλά. Σουτιέν και πάρτο σκηνή. Πολλά. Έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση ή έστω έντονη εκδήλωση αγάπη σε συναυλία σου πέραν του δαγκώματο. Όχι. Στο λαιμό. Όχι. Καλύτερη στιγμή που θεωρείς εσύ στην καριέρα σου, το πικ σου, δεν εκεί που είπες... Έδωσε απάντηση φωτιά. Δεν έχει έρθει ακόμα το πικ. Τι να σου πω, έχω ζήσει πολλά πικ. Μπράβο. Και εκεί κατάλαβα ότι δεν υπάρχει τελειωτικό πικ. Σωστό. Τι να σου πω. Και αυτό είναι που σου δίνει και όρεξη να συνεχίσεις και να παράγεις και να είσαι ενεργός είναι... και. Ναι, ναι. Και είναι ασύλληπτο ότι έχεις περάσει από εποχή του γνήσιου, του viral, του είμαι viral, και όντως τώρα δεν μπορώ. Το viral, ναι, τώρα... αλλά άλλη βαρύτητα τότε. Δεν είναι, γιατί και τώρα, και τώρα το ίδιο γίνεται. Είναι άλλη μαγιά. Viral και είναι... αλλάζει η ζωή του καλλιτέχνη. Είναι άλλη μαγιά να κάνεις μπαμ μέσα από τα social και άλλη μαγιά να κάνεις μπαμ από στόμα σε στόμα. Άλλο πράγμα. Το αγαπημένο σου τραγούδι. Ever. Ever και από τα δικά σου. Δηλαδή, αν πήγαινα στο φεγγάρι που είπαμε πριν, ναι. Ποιο τραγούδι θα έπαιρνε μαζί μου, έτσι. Να ακούω μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Πιστεύω θα ήταν το Man in the Mirror του Michael Jackson. Mm-hmm. Σ' αρέσει ο Michael Jackson, τον έχει αναφέρει άλλες μια-δύο φορές. Ήταν ο βασιλιάς της μουσικής ολόκληρης, όχι μόνο της pop που λένε. Και είναι ακόμα. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που να σε έχει στενοχωρήσει για τον και το όλα σε αγαπάνε λόγο. Θα έπαιρνα. Ή τους αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Που είναι από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουν βγει ποτέ. Και δεν ξέρει κανείς ποιος το έγραψε. Ποιος το έχει γράψει. Τους αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Ναι. Δεν μπορώ να μάθω. Προσπαθώ να το βρω, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης από την. Όχι απαραίτητα από την παλιά φουρνιά μόνο που να σε έχει στενοχωρήσει ή να έχετε πιο κρύες σχέσεις, ας το πούμε. Όχι. Ή έστω να το πάρουμε ανάποδα. Ποιοι είναι αυτοί οι καλλιτέχνες που έχεις καλές σχέσεις, κοντινές σχέσεις από παλιές καραβάνες, ας πούμε. Με το Γονίδι. Δηλαδή, όποτε και να μην πάρει τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Α, είσαι από αυτούς που άμα σε πάρουν και δεν γουστάρεις, δεν θα το σηκώσεις και τελείως πόδες. Όχι, δεν έχω επαφές με όλους τους καλλιτέχνες. Mm. Δεν είσαι δημοσιοσχετίστας. Όχι, όχι, όχι. Έτσι σου λέω πάντα. Αλλά δεν. Με όλους έχω γνωριστεί και όλους του. Όλοι έχουμε καλά συναισθήματα μεταξύ μας. Δηλαδή, mm-hmm. όποτε βρισκόμαστε. Mm-hmm. Ναι, κατάλαβα. Υπάρχει με την Ατάσα, ας πούμε. Γελάμε πολύ. Είμαστε. Μπορεί να μιλάμε συνέχεια, αλλά όποτε μιλήσουμε είναι. Πες κανέναν άλλο, με τον Καρά. Καρά, Οικονομόπουλο, Βέρτη, Ρουβά, Βύση, Βανδύ, Κοκκίνου. Με το Βέρτη κάναμε παλαιότερα παρέα, mm-hmm. αλλά περνάει ο καιρός, εντάξει. Τον Οικονομόπουλο κάναμε παρέα, του δώσα και ένα τραγούδι. Ποιο? Χαρακτήρας λέγεται. Mm. Ήταν να το βγάλω εγώ και του λέω, άκου ένα τραγούδι που θα βγάλω, λέει το θέλω εγώ. Πώς λειτουργεί λέω, πάρ' το. Αυτό ήθελα να σου πω, πώς λειτουργεί αυτό. Λειτουργεί έτσι, ξεκλειδώνεις το κινητό, πατάς αποστολή, mail, send. Φυλάκια. Ναι. Και πώς νιώθεις εσύ που το δίνεις, είναι λες και δίνεις ένα κομμάτι σου, είναι λες και συμβάλλεις σε μια μεγάλη του επιτυχία. Πώς είναι αυτό το συνέστημα να δίνεις κάτι τέτοιο. Όπως... Είναι δημιούργημά σου, έχει βγει από σένα. Δεν ξέρω εσύ τώρα, δεν μπορώ να το... Το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Θα νιώθω πολύ μοναδικός αν έγραφα τέτοιου είδους τραγούδια, να ξέρεις. Πολύ μοναδικός.
Το θεωρώ όχι επιστήμη. Δεν, τι να σου πω τώρα, πρόταση να μου δώσεις, δεν θα, ούτε μελωδία έτοιμη δεν μπορώ να σχολήσω από πάνω. Το θεωρώ, σου λέω, απίστευτο χάρισμα. Είναι χάρισμα, δεν είναι για όλους. Μπορώ να κάνω εγώ κάτι, είναι να κάτι εξασκηθώ. Παράξενο. Ναι, είναι αυτό. Κάτι παράξενο το οποίο ακούγεται στο κεφάλι. Άγια σου, ακριβώς. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, να μάθει υδραυλικό, ηλεκτρολόγος. Γιατί και τους ηλεκτρολόγους, ας πούμε, λέει ο άλλος. Τους παραδέχεσαι. Πιάνει εκεί, βάζει το στόμα του αυτό. Ναι. Παπ, ανοίγουν τα φώτα. Τι έκανες, ρε μεγάλε. Σου λέει τίποτα. Τίποτα, ναι. Εγώ δεν μπορώ να γίνω όμως στιγμή. Αλλά αυτό είναι άειλο. Έτσι. Είναι κάτι που έρχεται. Ναι, το καταλαβαίνω ότι είναι παράξενο. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορεί να εξηγήσει κανείς τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, είναι δεν... μια ιδέα. Ακριβώς. Τι είναι μια ιδέα. Από κάπου έρχεται. Κάπως γεννιέται, κάτι. Και απλά μια σπίθα. Εγώ είμαι το κανάλι που βγαίνει. Ναι. Για πες καμιά άλλη ερώτηση που έχει κάνει ο κόσμος. Λοιπόν, ο κόσμος. Θα το δεις και μόνος σου βασικά. Ναι. Ποιο είναι το κομμάτι που έβγαλε τα παραπάνω χρήματα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άστο, αυτό είναι ένα πολύ μελανό σημείο. Με τα δικαιώματα. Ναι. Oh. Τι. Με τα δικαιώματα. Ποιο τραγουδί έβγαλε τα περισσότερα λεφτά. Ναι. Θες να σου δείξω. Ναι, θέλω. Πόσο έχω πάρει σε γενικές γραμμές. Από το YouTube σου. YouTube. Από πού? Γιατί πληρώνεις και το YouTube. Από τα views. Αυτό για τα χρήματα, κάτι πηγαίνεις να μου πεις, να μου δείξεις. Πες το μου, θα σε πιστέψω. Δεν έχω βγάλει χρήματα από αυτό εγώ. Είναι πολύ λίγα. Πολύ όμως λίγα. Τώρα που πεις για τα χρήματα, δραστηριοποιείσαι επιχειρηματικά. Όχι. Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Live κτλ. Live και ό,τι άλλο μπορεί να συνεπάγει. Ναι. Διάλεξε μια ερώτηση εσύ. Να τη διαβάζω εγώ. Ναι, όποια σου φαίνεται ενδιαφέρουσα. Τι είναι η κορυφή για σένα. Δεν υπάρχει κορυφή. Κορυφή. Μόλις ανέβεις στην κορυφή, βλέπεις ότι υπάρχουν και άλλες κορυφές. Ναι. Ωραία, η ερώτηση ποια είναι. Είσαι με τη Ζόζεφιν. Ναι. Είστε μαζί. Ναι. Είναι η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω. Αλήθεια. Ναι. 2024 τέλη Ιουνίου. Η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχεις, γιατί νιώθεις ότι περνάς καλά, σαν παρέα, υπάρχει γελάμε, άβρα. Τραγουδάμε. Μιλάμε. Αυτό ήθελα να σου πω. Αν έχει σχέση με έναν μουσικό, ναι. Ακούς τη μουσική του. Ναι. Ακούει τη δική σου. Δηλαδή θα σου στείλει καλημέρα. Πολύ γραφικό τώρα αυτό που θα πω και θα είναι με Νίνο, στίχους από κάτω, ξέρω εγώ, τέτοιο. Υπάρχουν αυτά. Ναι, ό,τι λες υπάρχει, ναι. Ξέρεις κάτι. Όλο τα πάντα επιτρέπονται. Το σωστό, το σωστό είναι να είσαι. Ναι. Δηλαδή, πας διακοπές. Ναι. Πας εδώ στο πάρκινγκ να κάτσεις. Ναι. Είσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Οπουδήποτε κι αν είσαι, το σημαντικότερο απ' όλα είναι να έχεις καλή παρέα. Αυτό ήταν που την ξεχώρισε, ας πούμε, νιώσεις ότι περνάγεις όμορφα, ότι περνάς καλά. Έχουμε πολλά κοινά. Mm. Πολλά κοινά στο. Και πού γνωριστήκατε? Γελάμε. Γνωριστήκαμε παλιά. Αγνωρίζεσαι από παλιά. Ναι. Μάλιστα. Εδώ. Ναι. Αν είχες επαφή με ναρκωτικές ουσίες. Όχι. Ούτε αλκοόλ. Και είναι μια. Δεν ξέρουν ότι έχω ένα θέμα mm-hmm. που κάνει trigger point. Δηλαδή. Τέλος πάντων, ούτε σε αυτό δεν θέλω να αναφερθώ. Μόνο καλά θα πούμε. Άρα. Όχι είναι η απάντηση ποτέ. Ωραία. Είναι. Μύθος αυτό, πώς το λένε. Αν έχεις κάνει ποτέ κάτι με φαν σου. Όχι. Ούτε στα 20-21. Να σου έρθει μια, ξέρω εγώ, σε συναυλία ή σε κάποιο κέντρο και να γούσταρες πολύ. Έπρεπε να σου εκεί να δεις τι, αν γινόταν ή όχι. Δεν γινόταν, ε. Είναι τρελά πράγματα αυτά. Γιατί έχουν την ίδια ερώτηση όλοι. Με το DBG. Ναι. Τι vibe παίρνεις από τις περισσότερες ερωτήσεις. Δημήτρη, βλέπω εδώ αμέτρητες ερωτήσεις που είναι για σένα. Πώς γνωριστήκαμε. Πώς έγινε αυτό. Νίνο και Δημήτρη Γανακόπουλος στο μουσικό κομμάτι της γιορτής. Πολύ και η Ζόζεφιν. Ναι. Έχουμε φτάσει σε Ζόζεφιν σιγά σιγά. Ναι, έχει. Έχει διάφορα. Ναι. Να βλέπει και το Ζόζεφιν. Πόσο χρονών γεννήθηκε, λέει. Πόσο χρονών γεννήθηκε η ηλικία. 140. Τόσο ήσουν, πιστεύει. Ναι. Ωραία. Τώρα όντως ρε παιδιά. Τι ρώτησε. Ξέρω εγώ γενικά, τις ίδιες ερωτήσεις βλέπω. Ναι. Τα γυαλιά ηλίου που φοράει είναι μόνιμα, είναι μοιοπίας. Είναι, ναι, στραβάρας. Και μοιοπίας και ήλιου μαζί. Ναι, είναι στραβάρας, ναι.
Να ξέρεις, είχα και πολλά μηνύματα. Αχ, ναι, αχ, επιτέλους. Πόσες φορές το έχω ζητήσει. Αχ, το έχω γράψει. Ναι, επιτέλους. Και να το γνωρίσουμε πιο καλά. Και μπύρι μπύρι. Και τον ακούω. Και κάτω από τα τραγούδια σου, ναι, στο YouTube, έχεις πολλά σχόλια. Τραγούδια δεκαετίας. 2022 κανείς, 2023 κανείς, 2024 υπάρχει κανείς εδώ που να το ακούει. Ξέρεις, και γράφουνε. Και έχει 500 like. Και από κάτω γράφουνε. Ναι, εγώ, μπύρι μπύρι. Τι μου θύμισες κτλ. Ερώτασή τώρα εδώ. Τι να πω. Θα σου φιλτράρω εγώ 2-3 ωραίες. Ποιο από όλα αυτά. Σαν αβαγή 2024 edition θα κάνεις. Ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Θα κάνεις ένα remake τέτοιο. Ναι, με. Θα κάνεις. Θα έκανα. Δίσκο ετοιμάζεις. Έβγαλα ένα τραγούδι που λέγεται Φύλαμε. Αυτό είδα τώρα και είναι πρόσφατο. Ο χωρισμός δεν είναι λύση. Η σχέση μας περνάει η κρίση. Και εμείς αντί να αγαπηθούμε, ψάχνουμε πόρτα για να βγούμε. Περνάμε αγάπη μου μια φάση. Και μη μου λες το έχουμε χάσει. Ανακοχή σε αυτό που ζούμε. Βρήκα τον τρόπο να σωθούμε. Φύλαμε. Ναι, Φύλαμε λέγεται. Εύχομαι να πάει σου. Δεν ξέρεις ποτέ το. Ακόμα συζητώ, το ξέρεις. Ακόμα συζητώ. Σε ζητώ για ένα πιο πολύ. Ναι, 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 ναι. Το έχω ακούσει. Αυτό δεν έγινε ποτέ ούτε κλιπ, ούτε προωθήθηκε. Αλλά. Αλλά είναι από τα πιο γνωστά μου τραγούδια. Γιατί αναβλήθηκε η συναυλία στο Κατράκιο. Ξέρεις, αυτά είναι οι τελευταίες τώρα. Ναι, ναι. Τι κοίταξε. Γίνει το Κατράκιο. Θα σου πω. Αυτό που ζήτησα εγώ να συμβεί είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Ναι. Ας πούμε. Δεν θέλω να μειώσω τον Αρνόν. Αλλά ήθελα να συμβεί κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι το έχεις στο μυαλό σου. Από Έλληνα τουλάχιστον. Ναι. Στο θέμα show, όχι σε κάτι άλλο. Στο θέμα show. Γιατί παίζω όλα τα όργανα, ήθελα να κάνω ένα δεκάλεπτο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τι θέλω να κάνω. Πού πήγα να πω τι θα κάνω, δεν το πιστεύω. Άρα το κρατάς για να γίνει πιο μετά. Ναι, θα γίνει του χρόνου. Πρώτο ο Θεός, γιατί και φέτος ήταν να γίνει φέτος. Και τότε θα δώσεις και την εξήγηση του γιατί δεν έγινε. 3 Ιουνίου είδαμε ότι δεν γίνεται. Okay. Ωραία. Και είπαμε να το ακυρώσουμε 3 Ιουνίου αντί να φτάσουμε στις 20. Σαν σήμερα, ας πούμε, 27, αν τα ακυρώσουμε σήμερα. Ναι. Όταν θα το δείτε, θα καταλάβετε. Θα δείτε ότι ναι, αυτό δεν γινόταν. Δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτό είναι το θέλω μου. Αυτό βγαίνει από το θέλω σου. Θα ήθελα πολύ να γίνει. Θέλω πολύ να γίνει. Θα προσπαθήσω να γίνει. Αυτό, για πες. Γνώμη για ψινάκι. Έτσι, άκερος μόνος του. Ο Γιάννης ο Βέζος το ρωτεύτη. Ωραίος τύπος. Πολύ εύκολο στη συζήτηση, πανέξυπνος. Ναι, ατακαδόρος. Ο Νίνο πώς περνάει τον ελεύθερο του χρόνο. Θέλω ηρεμία. Θέλω ηρεμία, μουσική. Μ' αρέσει να συζητάω πολύ. Να συζητάω, να ανοίγουμε θέματα. Κουβέντες. Απίστευτο όμως, είσαι τόσο άμεσος. Τι άλλο για κλείσιμο. Γενικότερα, ναι. Μαγειρεύεις στο σπίτι. Αμέ. Σ' αρέσει η μαγειρική. Το τελευταίο έτος μαγειρεύω. Κάτι κρεατάκια, έτσι, ωραία πράγματα. Στην καραντίνια. Στην καραντίνια. Καραντίνια. Στην καραντίνια ένιωσες δημιουργικός. Είσαι πήρα από κάτω. Στην καραντίνα έγραψα πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Φοβήθηκα στην αρχή. Ήμουν από αυτούς που καθαρίζαν και σακούλες. Οκ. Εντάξει. Μάσκες, ιστορίες. Ναι, ναι. Τι άλλο. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει. Τι θες να απαντήσεις τώρα, τι νούμερο όργο φοράς. Ό,τι να είναι, ναι. Μίντι, Λάρτ θα είναι, ξέρω. Ό,τι να είναι, ερωτήσεις. Για ποια γράφτηκε το Αν Θεός γινόμουν για λίγο. Ο Φίβος το έγραψε. Όχι, για ποια γράφτηκε. Α, θα μου πεις ο Φίβος το έγραψε, οπότε δεν ξέρω. Εγώ το είπα. Εγώ δεν έχω πραγματικά παρά να σε ευχαριστήσω, όχι μόνο που ήρθες. Σε ευχαριστώ εγώ. Αλλά για τη συζήτηση που κάναμε off camera, για όλα αυτά που. Ναι. Που είπαμε, που ήμουν ακόμα πιο λυμένος. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνω πόσο τιμώ και πόσο περίεργο μου φαίνεται. Δεν στο κρύβω. Πολύ περίεργο. Ότι είμαστε εδώ. Αυτό, ναι. Συνήθισε το. Πολύ όλα ωραία. Σε ευχαριστώ για όλα. Παιδιά, εύχομαι να σας άρεσε το η βόλτα αυτή. Και εδώ να έχεις εξτραφός. Εύχομαι να σας άρεσε αυτή η βόλτα. Σημασία έχουν τα views. Όχι. Σε τέτοια βίντεο, όχι. Είναι παρακαταθήκη για μένα. Ωραία. Χάρηκα, φίλε. Και εγώ πάρα πολύ. Χάρηκα. Και σας ευχαριστώ για το. Γεια σας, παιδιά. Για το πτυσσόμενο μαχαιροπύρουνο. Ναι. Φιλιά πάρα πολλά. Σε ευχαριστώ για, πολύ. Καλό βράδυ, γεια. Μόλις το έχω έτοιμο, στο στέλνω. Το νεράκι το θες. Όχι, όχι. Πάρτε. Thank you. Άντε, γεια. Bye. Μάγκες. Συγγνώμη για τον κακό φωτισμό στο τέλος.
Συγγνώμη και για τον κακό φωτισμό εδώ, αλλά είχαμε τεχνικό πρόβλημα. Ειλικρινά, δεν μπορώ να σας μεταφέρω ακριβώς το συναίσθημα του να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με έναν τέτοιο καλλιτέχνη, με ένα τόσο βαρύ όνομα. Νιώθω χαρά, νιώθω ευγνωμοσύνη προς όλους εσάς, διότι χωρίς εσάς δεν θα είχε γίνει όλο αυτό. Και εγώ ξαφνικά έχω την ευκαιρία να κάνω καταγραφή με Νίνο, με Χατζηγιάννη και με άλλους πολλούς, έτσι μην υποβαθμίσω κανέναν. Αλλά ειλικρινά σας ευχαριστώ για αυτό που ζω. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να μου γράψετε τις σκέψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας στέλνω την αγάπη μου, την εκτίμησή μου. Like, subscribe όλοι. Follow εμένα στα social όπου έχω λογαριασμό και δεν έχω. Και θέλω να δώσετε πάρα πολύ αγάπη στον Νίνο. Πάρα πολύ αγάπη στον Νίνο. Θέλω να το πλημμυρίσετε με μηνύματα ότι το είδατε, ότι σας άρεσε. Ό,τι νιώσατε, θέλω να το μεταφέρετε. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Δεν ξέρω αν το βλέπετε πριν μεσημέρι βράδυ, αλλά πραγματικά καλή συνέχεια σε όλους. Bye.